Δελτίο μας, καθώς 18χρονος εθνοφρουρός εισήλθε πριν από λίγο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Θα μας πει περισσότερο ο Ανδρέας Παφίδης. Έχει τη λεπτομέρειες, Ανδρέα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μόλις 6 ημέρες σε Μιχάλη, στο ίδιο στρατόπεδο, καθώς πρόκειται πάλι για νεοσύλλεκτο καταδρομέα, ο οποίος μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε λιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο εθνοφρουρός είχε πραγματοποιήσει την πρωινή σωματική αγωγή μεταξύ 7 με 8 το πρωί και ακολούθησε το πρόγραμμα για όλους τους εκπαιδευόμενους. Περιλάμβανε μαθήματα κάτω από σκιερό μέρος και βρίσκονταν καθήμενοι, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ακολούθως, ο 18χρονος εθνοφρουρός γευμάτισε κανονικά και πήγε για ύπνο, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα. Όταν όμως ξύπνησε γύρω στις 4, ανέφερε ότι ζαλιζόταν. Και αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση και άμεσα διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαφανεί τι ακριβώς προκάλεσε την λιποθυμία του εθνοφρουρού. Ενήμερος για την κατάσταση είναι ο Υπουργός Άμυνας, ενώ στελέχη της Εθνικής Φρουράς επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο και βρίσκονται σε επαφή με την οικογένειά του. Καταληκτικά, να σου πω, Μιχάλη, ότι στο Υπουργείο είναι θορυβημένοι από το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μόλις λίγες μέρες και οι πληροφορίες μας λένε ότι εξετάζουν λήψη μέτρων, ούτως ώστε να μειωθεί η σωματική επιβάρηση των στρατιωτών. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να είναι περασμένοι.